Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Καρά Θανασόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και βουλευτή Αχαΐας. Γεια σας, κύριε Καρά Θανασόπουλο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά. Πείτε μου λίγο κάτι τώρα, εσείς γιατί δεν δώσατε ένα παρόν εκεί πέρα στο νομοσχέδιο, το φορολογικό, δεδομένου ότι όπως και να έχει μιλάμε για φοροελαφρύνσεις που τόσο να έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία ανεξαρτήτως των υπολείπων ζητημάτων. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λέω και δεν το καταψηφίσαμε. Γιατί προσέξτε να δείτε, η δική μας άποψη για τα ζητήματα που αφορούν τον ΕΦΕ είναι ότι πρέπει να καταργηθεί ο ΕΦΕ για τη λαϊκή οικογένεια. Για την ακίνητη δηλαδή περιουσία που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες μιας λαϊκής οικογένειας. Αυτό δεν γίνεται. Απλώς γίνεται μια προσπάθεια μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες να νομιμοποιηθεί στην συνείδηση του λαού αυτό το άδικο χαράτσι στην κατοικία. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η δική μας τροπολογία που είχαμε καταθέσει αυτό το πράγμα προέβλεπε. Δεύτερο ζήτημα, γιατί ακριβώς δημιουργεί εντύνητα, διατηρεί τον ΕΦΗ επί της ουσίας. Και δεύτερο ζήτημα, γιατί ακριβώς δίνει λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους με βάση τις εκπτώσεις τις οποίες κάνει, μια και με ένα ο οποίος έχει μια περιουσία πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, μέσα από αυτή τη διάταξη θα κερδίσει 1500 περίπου ευρώ μεσοσταθμικά, ενώ αντίθετα αυτός με τη μικρή περιουσία μόνο θα του μειωθεί κατά 95 ευρώ η επιβάρηση την οποία έχει. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δεν ήταν η γενναιόδορη κυβέρνηση προς αυτούς που έχουν μικρή ακίνητη περιουσία, ενώ αντίθετα ήταν γενναιόδορη για αυτούς που έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ναι, αλλά ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι 250.000 όπου παίρνει, είναι η μέση οικογένεια. Στη μέση οικογένεια αναφέρθηκε ότι ευεργετείται ιδιαίτερα από τα συγκεκριμένα μέτρα. Μέχρι 250.000 το ύψος της ακίνητης περιουσίας. Όχι, όχι, όχι. Γιατί κοιτάξτε, δείτε, τα παραδείγματα τα οποία και το ίδιο το Υπουργείο δεν τα διαψεύδει είναι ότι για την ακίνητη περιουσία πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ μεσοσταθμικά, το όφελος που θα έχει από τη μείωση 10% του ΕΦΕ είναι γύρω στα 1.550 ευρώ. Ενώ αντίθετα, για μια ακίνητη περιουσία αξίας 60.000 ευρώ, μεσοσταθμικά με τη μείωση 30% θα είναι περίπου 95 ευρώ το όφελος το οποίο θα έχει. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη ψαλίδα η οποία διαμορφώνεται. Πείτε μου λίγο και πριν πάμε στο άποψη... Ναι, ολοκληρώστε. Ναι, και από αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε ότι το μέτρο αυτό είναι ένα μέτρο συγκάλυψης του άδικου χαρατσιού που υπάρχει στην ακίνητη περιουσία. Μάλιστα. Πριν πάμε στα θέματα του ασύλου που θα συζητήσουμε, για το θέμα του καπνίσματος, τι έχετε να πείτε? Συντάσσεστε κι εσείς με τον κύριο Βελόπουλο που είπε ότι σαν Κέσσαρας αποφάσισε να κόψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το τσιγάρο στους Έλληνες? Εντάξει, αυτό είναι μια παρελκυστική συζήτηση η οποία γίνεται. Από την άποψη, βεβαίως, εμείς έχουμε πει ότι το τσιγάρο θα πρέπει να απαγορευτεί σε χώρες. Φαίνεται θέλει να κάνει άνοιγμα στους καπνιστές ο κύριος Βελόπουλος. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν γίνεται βεβαίως στο κάπνισμα. Αυτά τα οποία σχετίζονται με τη δημόσια υγεία είναι πολύ πιο σοβαρότερα τα ζητήματα και όχι το θέμα αν θα απαγορευτεί ή όχι το κάπνισμα, να είναι το σοβαρό ζήτημα που αφορά την υγεία του λαού μας. Έτσι, έχει να κάνει με την κατάσταση στα νοσοκομεία, έχει να κάνει με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, έχει να κάνει με μια σειρά με τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο σοβαρό και οξυμένο το ζήτημα από το να το περιορίζουμε απλά και μόνο αν θα απαγορευτεί ή όχι το κάπνισμα. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο για το άσυλο, τι πιστεύετε ότι πρέπει να συμβεί, να καταργηθεί ή όχι? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση του ασύλου. Όχι γιατί δεν πρέπει να τιμωρούνται οι παραβατικές πράξεις. Οι οποίες δεν τιμωρούνται, ωστόσο. Ναι, αν και υπάρχει το νομικό πλαίσιο, να συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν τιμωρούνται. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Βέβαιος. Άρα όμως πρέπει να γίνει πιο δραστική και η νομοθεσία προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αλλά γι' αυτό προσέξτε, δεν φταίει το νομικό πλαίσιο. Φταίει αυτή που προφανώς, είναι το εφαρμόσιμο. Γι' αυτό ίσως πρέπει να γίνει και πιο, ίσως να αυστηροποιηθεί περισσότερο και το νομικό πλαίσιο προκειμένου να αναγκάσει εκτός αγωγικών την πολιτική βούληση να ενεργοποιηθεί επιτέλους. Όχι, δεν συμφωνούμε με μια τέτοια αντίληψη. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως υπάρχουν οι όποιες παρεμβατικές πράξεις υπάρχουν σε συγκεκριμένες σχολές και όχι στο σύνολο των πανεπιστημίων της χώρας μας. Ένα ζήτημα. Αυτό. Δεύτερον, αυτές οι παρεμβατικές πράξεις βεβαίως δεν είναι κάτι το πρωτοφανές. Συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές της χώρας μας όπου δεν υπάρχει άσυλο. Άρα λοιπόν είναι ένα συνολικότερο ζήτημα το πώς θα αντιμετωπίζεις. Και εμείς θεωρούμε ότι το ζήτημα περιορισμού του ασύλου επί της ουσίας
στέλνει ένα μήνυμα νόμου και τάξη απέναντι στο φοιτητικό κίνημα. Το οποίο έχει πολύ περισσότερα προβλήματα να αντιμετωπίσει, γιατί οι φοιτητές αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερα προβλήματα σε σχέση και με τη φοιτητική μέρημνα, σε σχέση και με τα ζητήματα τι μαθαίνουν, την αξία των πτυχίων τους και όχι την υποβάθμισή τους. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Εμείς θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο επί της ουσίας προσπαθεί να παρεμποδίσει και να βάλει εμπόδια στην ανάπτυξη του φοιτητικού και εν γέννη του κινήματος. Και δεύτερο ζήτημα, να αφήσει να επιτρέψει και να υπάρχει άσυλο για τη δράση των επιχειρήσεων, οι οποίες όχι μόνο καθορίζουν την έρευνα, αλλά πλέον καθορίζουν και ποιες σχολές θα γίνουν, ποια τμήματα θα γίνουν και ποια προγράμματα σπουδών θα υπάρχουν.